Γεια χαρά Ντανίτο Γκρις και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα playthrough εδώ στη Let's Go Pikachu, το πέμπτο μας playthrough σε αυτή την κασέτα. Μόλις έχουμε νικήσει το Lieutenant Search, έχουμε περάσει το Diglett Cave, το οποίο θα το ξαναπεράσουμε γιατί ήρθαμε και κάναμε κάποιες ανταλλαγές. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, στο κανάλι πάει τρένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σας αυτή τη στήριξη. Πάμε λοιπόν σήμερα να περάσουμε Rock Tunnel και να φτάσουμε μέχρι την Έρικα. Αλλά πριν την Έρικα έχουμε να ξεπεράσουμε τον rival μας, ο οποίος λογικά θα μας περιμένει στο Lavender Tower, στο πύργο της Lavender Town, στον πύργο με τα φαντάσματα, στο νεκροταφείο Pokémon, εκεί που το έχει στοιχιώσει η μάνα του Cubone. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε να απολαύσουμε άλλο ένα playthrough. Στην ομάδα μας έχουμε φυσικά το τείχος μας, τον Ivysaur, τον κεραυνό της ομάδας, τον Πίκατσου, τον Charmeleon, τη φώτια που καίει τα πάντα, τον Nidoqueak Junior. Παιδιά, δεν μου έχετε πει ακόμα πώς να ονομάσω αυτά τα Pokémon. Έχω πάρει κάποιες ιδέες από κάποιους από εσάς, αλλά θέλω περισσότερα comments. Θέλω να μου γράψετε ονόματα για αυτά τα Pokémon. Έχουμε ακόμα καιρό, γιατί πάμε να πιάσουμε τώρα ένα Vulpix. Και φυσικά έχουμε τον Splasher της ομάδας, τον Magikarp. Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα Vulpix και σας είπα, παιδιά, ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε ένα απλό πιάσιμο, ένα απλό Vulpix. Τέλος πάντων, θα πιάσουμε ένα Shining Vulpix. Ναι, το ακούσατε καλά, παιδιά, αυτό θα κάνουμε και πάμε να σας εξηγήσω πώς θα το κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να φύγουμε από εδώ πέρα, όπου για να το κάνουμε αυτό πρέπει να περάσουμε έχοντας ήδη το cut. Αφού έχουμε το cut, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στο Viridian Forest. Πρέπει να κάνουμε, παιδιά, ένα catch streak, να πιάσουμε το ίδιο Pokémon 31 φορές. Οπότε πάμε εδώ, Caterpie. Θα πιάνουμε Caterpie μέχρι να δύσει ο ήλιος, πάνω από 31 φορές, 32. Πιάνοντας 31 φορές το ίδιο Pokémon, αυξάνεις πάρα πολύ τις πιθανότητες σου να βγει, να εμφανιστεί ένα Shining Pokémon. Το καλό με τα Shining Pokémon είναι, παιδιά, ότι... Ω, το Ivysaur εξελίσσεται! Ω, ναι! Το είχα ξεχάσει ότι στα 32 εξελίσσεται. Παιδιά, πάμε για εξέλιξη! Ξέχασα τι έλεγα. Ωρε, φίλε, έχουμε το πρώτο μας third stage Pokémon. Να το, ρε, φίλε, έχουμε ένα Venusaur. Ναι, ρε, ναι. Να τον βάλει και να μας ακολουθεί. Όχι, δεν τον βάλει, δεν μου αρέσει. Είναι θηρίο ο Venusaur. Σαν βάτραχος είναι. Ωρε, φίλε, έχουμε ένα Venusaur. Τι ωραίο Pokémon. Και θέλει να μάθει και μια επίθεση. Το Petal Dance το μαθαίνει στα 32 level. Περίεργο. Ελπίζω αυτή τη φορά το Petal Dance να μην είναι physical attack. Κάτσε να δούμε. Ναι, ρε, φίλε, δεν είναι physical. Οπότε θα βγάλουμε... Να βγάλω το Razor Leaf. Ναι. Θα βγάλω το Razor Leaf, το οποίο είναι μια physical attack και δεν τη θέλουμε πλέον στο Venusaur, ο οποίος είναι τείχος, έχει πολύ καλό defense, πάρα πολύ καλό special defense και πάρα πολύ καλό special attack. Και πιάσαμε και ένα Caterpie. Λοιπόν, πρέπει να πιάσω άλλα 30 Caterpie. Που είχα μείνει, να τελειώσουμε αυτό που έλεγα. Ουσιαστικά, για να κάνεις το cut streak, δεν σε πειράζει να μπεις σε μάχες με άλλα Pokémon. Δεν σε πειράζει καθόλου. Αυτό που σε πειράζει είναι να φύγει, να το σκάσει δηλαδή, να κάνει flee κάποιο Pokémon, τότε σου σπάει το catch streak. Και ο άλλος τρόπος να σου σπάσει το catch streak είναι να πιάσεις όντως κάποιο άλλο Pokémon. Ωραία, οπότε πιάνω εγώ τα Caterpie και θα σας πω στη συνέχεια πώς παίζεται όλο αυτό με τα Shining Pokémon. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, πιάσαμε επιτέλους 32 Caterpie. Σε ρίτο catch combo μας, όπως βλέπετε, είναι πάνω από 31, κανονικά το 31 είναι αρκετό, απλά όταν είχα πιάσει το 31ο Caterpie δεν το κράτησα για να σας το δείξω στο βίντεο, οπότε πιέσα άλλο ένα. Λοιπόν, τι έχουμε στην εξάδα μας, πετάμε το Butterfree, δεν το θέλουμε. Να σας πω τι έγινε όσο δεν βλέπατε. Charmeleon 30, Venusaur 32, Nidoqueak 24, Pikachu 31 και Magikarp 12, νομίζω τον αφήσατε 6. Καθώς πηγαίνουμε λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, έχουν εμφανιστεί και τα πιο σπάνια Pokémon με αυτό το κόμπο που έχουμε. Παιδιά, έχουμε πει, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μην σπάσει το win streak μας. Αλλά όσο κρατάμε τώρα αυτό το, συγγνώμη, το κόμπο, το catch combo,
Υπάρχει περίπτωση να μας εμφανιστεί κάποιο shiny Pokémon, ειδικά όταν μπαινοβγαίνουμε σε σπηλιές και σε ανεβοκατεβαίνουμε ορόφους και τα σχετικά, είναι πάρα πολύ πιθανόν να μας εμφανιστεί κάποιο σπάνιο Pokémon. Οπότε έχουμε το νου μας. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να πιάσουμε κανένα, μα κανένα shiny Pokémon, όχι ρε τι έκανα, πέραν του Shining Vulpix, το οποίο είναι αρκετά μακριά, αλλά είναι πολύ εύκολο να κάνεις το catch combo με το Caterpie. Οπότε προτιμώ αυτή τη στιγμή να πάω να κάνω το shiny combo μου με τα Caterpie και να πάω χωρίς να πιάσω άλλο Pokémon. Προτιμώ να κάνω ένα easy catch combo με τα Caterpie και να πάω να πιάσω πρώτα το Vulpix και μετά να επιστρέψω με την ησυχία μου και να πιάσω τα υπόλοιπα Pokémon που έχασα, παρά το αντίθετο. Οπότε παιδιά, πάμε καρφί για... ωρε φίλε. Λοιπόν, εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν χαλάει το catch combo, απλά πας και φεύγεις, δεν έχει χαλάσει το catch combo, είμαστε μια χαρά. Όπως βλέπετε, εμφανίζονται τα πιο σπάνια Pokémon αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, έχουν σκάσει Chansey και τέτοια πράγματα. Οπότε, έχετε το νου σας. Γενικά, θέλει προσοχή όταν έρχεστε σε κάποια μάχη με κάποιο Pokémon να μην σας ξεφύγει, να μην φύγει ή να μην το πιάσετε άμα θέλετε να βρείτε ένα Shining Pokémon. Λοιπόν, δείτε, με το που περνάμε τις σκάλες κάνουν spawn κάποια Pokémon. Εδώ δεν κάνανε από ό,τι βλέπω, οπότε δεν μπορώ να σας το δείξω αυτό. Με το που ξανακατεβαίνει στις σκάλες, εδώ μπορεί να φανεί. Ναι, εδώ φάνηκε. Εδώ κάνανε spawn κάποια Pokémon. Αυτό μπορώ να το κάνω επαόριστον. Ωραία, φίλε με τα Zubat. Αυτό μπορώ να το κάνω επαόριστον μέχρι να βρεθεί ένα Shining Pokémon. Για να μην τα πολυλογώ άλλο, πάω στο Rock Tunnel και επιστρέφω μαζί σας. Εδώ κανονικά είναι το μέρος που στις Gen 1 κασέτες έπιανες. Ου, ένας Rocket. Τι λέει αυτός? Wow, hey! Είσαι αυτό το παιδί που ήταν μπροστά από. Α, είναι αυτός ο τύπος που είχε σκάψει εκείνο το σπίτι. Ω, και μου την πέσανε, μου κάνανε νέτρα. Και μου λένε ότι έριξα τη φήμη της Team Rocket και ότι θα πάρουν εκδίκηση. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος που τους λέει σταματήστε εκεί? Ου, ένα λάπρας. Και είναι η Elite Four. Η πρώτη Elite Four, πώς τη λέγανε? Ποια είσαι κυρία μου, της λέει, ποια είσαι κυρία μου? Πάνω στο λάπρας έχει σκάσει με το τακούνι. Θα πάρω, λέει, αυτούς εδώ τους τρεις. Μπορείς να πάρεις αυτόν, δηλαδή, μπορείς να διαλύσεις τρεις Team Rocket, ενώ ο τέταρτος είναι λίγο δύσκολο, δυσκολεύεσαι. Ή απλά είναι ένα τεστ. Έχουμε μάχη, παιδιά, με Team Rocket. Για να δούμε. Raticate πάλι, πάρα πολύ ωραία. Το Raticate έχει χάλια Special Defense, οπότε εδώ με τον Charmeleon θα χτυπήσουμε ένα Dragon Rage. Πάμε, Dragon Rage. Εντάξει, μια χαρά. Super Funk, καλό. Ω! Ωρε φίλε. Λοιπόν, άμα μου κάνει Quick Attack, δεν θα πάθω τίποτα. Άμα μου κάνει Super Funk, ωραία, ωραία. Είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς. Ωρε φίλε, δεν πρέπει να παίζω με αυτά. Εντάξει. Ωρε φίλε, το Super Funk. Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει πολύ άσχημα, έτσι. This kid, how strong are you? Αυτό το πες εμένα. Είχε τρομερά δυνατά Ice-type Pokémon, η Lorelei. Είναι η Elite Four του Pokémon League του με τα Ice-type. Είσαι Ice-type, είσαι Render. Είσαι πολύ ταλαντούχος, μου λέει η Lorelei. Και βλέπει ότι... Πού τα βλέπεις, δεν τα εμβλήματά μου, αφού τα έχω κρυμμένα. Α, και είσαι και σίγουρη ότι θα με δεις και στο Pokémon League. Πάρα πολύ καλά. Ωραίο αυτό το encounter, με την Lorelei. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που γιατρευτήκαμε, θα βάλω στην εξάδα μπροστά τον Venusaur, δεν θέλω εκπλήξεις μέσα στο Rock Tunnel, και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να δούμε τι μας περιμένει εκεί μέσα. Για να δούμε λοιπόν, αυτός ο trainer είχε ένα Eevee και ένα Psyduck. Για να δούμε τώρα, θα πολεμήσουμε την Ace Trainer, έχω βάλει όπως είπαμε μπροστά τον Venusaur, ο οποίος είναι ακατανίκητος και καταμάχητος. Καλά, εντάξει, Petal Dance δεν έχει τόσο καλό Special Defense αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. Πανεύκολα. Και είναι και πρώτη φορά νομίζω που βλέπουμε Primeape. Για να δούμε η εξάδα μου. Κανείς δεν πήρε level. Όπιο, όλα καλά. Όλα καλά.
Ήρθε η ώρα, παιδιά. Μπαίνουμε στο Rock Tunnel και θα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Α, μάθαμε και το. Ου, επιθεσάρα! Λοιπόν, πιστεύω ότι ο καλύτερος για να μάθει αυτή την επίθεση είναι ο Charmeleon. Και θα φύγει το Fury Swipes και θα έχει το Brick Break. Πάρα πολύ ωραία. Και μπαίνουμε, παιδιά, επιτέλους στο Rock Tunnel. Και τώρα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την. Να. Το light up που έμαθε ο Πίκατσου, που μας το μάθε αυτός ο βοηθός του προφέσορα. Ρε παιδιά, τι όμορφα που τα έχουν κάνει. Τα γραφικά είναι καταπληκτικά, έτσι. Ωρε φίλε. Αυτά τώρα τα Pokémon δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, γιατί θα σπάσουμε το σερί μας. Και είπαμε, πάμε για Shiny Hunt τώρα προς το Vulpix. Μετά μόλις δείτε εδώ τώρα, Charmander. Εδώ, καθώς μιλάμε, ένα Slowpoke έχει φύγει από τη ζωή. Magikarp 14, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχει, να τη μία σκάλα. Κατεβαίνουμε όροφο. Ωρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Cubon, Golbat, Charmander και Onix. Ωρε φίλε, πόσο άτυχοι είμαστε, θα πω. Καλά, δεν είμαστε άτυχοι. Αν δεν είχαμε κάνει αυτό το win streak, δεν θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα Pokémon. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτή τη στιγμή, ή ακόμα και αν πέφτουν πάνω μας, πρέπει να φεύγουμε από τις μάχες για να μην χαλάσουμε αυτό το Queen Strike για το Shining Vulpix. Ουχου, ο Nidogreek πήγε 26 level, πάρα πολύ ωραία. Αυτός ο τύπος είχε μόνο ένα Geodude, ένα Onix και ένα Graveler. Venusaur 34, πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε, παιδιά, προς την κορυφή, προς την έξοδο μάλλον αυτού του τούνελ. Να το, Charmander πάλι. Ωραία, φίλε, για σκέψου να είχαμε ένα χρυσό Charmander εδώ μπροστά μας. Να πιάσουμε Black. Να έχουμε Black Charizard, ρε. Πω, θα ήταν κάτι απίστευτο. Θα ήταν κάτι απίστευτο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Και άλλο Charmander. Να έχει μια φίλη, η οποία πρέπει να την πολεμήσουμε. Ποτέ δεν κάνει κακό. Τα Pokémon μας γίνονται όλο και πιο δυνατά. Οπότε, δεν στεναχωριόμαστε. Ένα Onix, τίποτα το τρομερό. Δύο Pokémon έχει. Για το Venusaur θα κάνει ένα Petal Dance, δεν ξέρω πόσα Petal Dance μου έχουν μείνει να κάνω. Petal Dance! Εντάξει, ένα. Τέλος, ένα Sandlass και ένα... τι άλλο είχε? Graveler. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Escape Rope, χρήσιμο. Και δυστυχώς πρέπει να πολεμήσουμε και με αυτόν τον τύπο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Δείτε εδώ τώρα. Δείτε πόσα Charmander. Βέβαια το δικό μας, ο δικός μας είναι special. Τον είχαν παρατήσει οι φίλοι του. Κανείς δεν τον ήθελε. Και ήρθαμε και γίναμε οικογένειά του. Οπότε γι' αυτό... Δυστυχώς αυτό το Charmander δεν μπορούσα να το πιάσω. Δεν μπορώ να πιάσω κανένα Pokémon, παιδιά. Μπορώ να μπω σε μάχες, δεν μπορώ να πιάσω κανένα όμως Pokémon, γιατί πολύ απλά θα χάσω το win streak μου, το catch combo μου. Το λέω συνέχεια win streak, δεν ξέρω γιατί. Εδώ έχει μια Pokéball, για να τη φυλάει αυτός ο τύπος πρέπει να είναι χρήσιμη, οπότε πάμε να δούμε τι είναι. Είναι Pokémaniacs αυτοί και είναι, μοιάζουν με Slowpoke. Τέλος πάντων, απέσια Pokémon. Τι φιλούσε αυτός, ένα full heal, όλο αυτό για ένα full heal. Τέλος πάντων, πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία φίλε, κοίτα πόσα Pokémon. Για να δούμε, πάμε να παλέψουμε. Αυτός τι είναι, Ace Trainer? Πάλι Potion. Όχι ρε, πως παγιδευτήκαμε έτσι στο με το Fire Spin. Κοίτα εδώ τώρα. Ωραία φίλε, όχι, μην χάσουμε τώρα τον Nidogreek. Α, ελευθερωθήκαμε. Πάμε, Thrash. Ναι ρε. Ωρε φίλε, τι μάχη ήταν αυτή. Πω, εντάξει, άμα έχανα τον Nidogreek δεν θα ξέρω τι θα έκανα. Πω. Ωραία μάχη. Ανέβηκε λίγο η αδρεναλίνη. Πάρα πολύ καλά. Συνεχίσουμε, φεύγουμε από εδώ. Ρε, γιατί έχει τόσα πολλά. Γιατί έχει τόσους πολλούς εκπαιδευτές. Εδώ τι έχει, ωρε φύγε. Βρωμόπουλο. Αυτό το θέλουμε. Super Potion. Εδώ μεταξύ τα Golbat είναι και μεγάλα και τρομακτικά ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Γιατί ο Πίκατσου δεν μπορεί να πάρει και πολλά χτυπήματα.
Οπότε δεν θέλω να το ρισκάρω. Thunder και ελπίζω να πιάσει. Ναι ρε. Δείτε εδώ τι ωραία επίθεση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν είχε ελπίδα καμιά. Τον έχουμε και δίπλα μας. Τι είναι αυτό, ένα Rhyhorn. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε πάλι όροφο. Εδώ αυτός ο θείος δεν είναι κάτι, είναι άμα σου έχουν τελειώσει οι Pokémon να του μιλήσεις. Να μιλήσουμε εδώ, να παίξουμε και με τα κορίτσια. Επιτέλους τελειώσαμε αυτές τις δύο μάχες. Και έχει εδώ ένα Super Potion. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σχεδόν στην έξοδο του Rock Tunnel. Έχω κουραστεί από τις μάχες, ελπίζω να μην έχει άλλες μέχρι το τέλος. Και νομίζω η τελευταία μας μάχη, επιτέλους δεν αντέχω άλλο. Τα προηγούμενα δύο παιδιά είχαν το ένα Νιντορίνο και το άλλο μια Νιντορίνα. Μιάουθ εδώ οι φίλοι μας. Και ένα Βούλπιξ. Θα αφήσω τον Charmeleon. Ναι, τέλεια. Τέλεια. Και τώρα πάμε καρφί για τον rival μας. Πόρε φίλε, δείτε τι ωραίο Pokémon που είναι το Onix. Δείτε τι ωραίο Pokémon. Δυστυχώς δεν μπορώ να το πιάσω τώρα, αλλά θα γυρίσω σίγουρα να το πιάσω. Το Onix μπορείς να το καβαλήσεις. Επιτέλους βγήκαμε από αυτό το μέρος. Το Onix δεν μπορώ να το πιάσω τώρα γιατί θα χαλάσει το catch streak μας. Αλλά έχουμε κι άλλους μέχρι να πάμε πίσω στη Lavender. Πιτζιότο θα του κάνουμε ένα Thunderbolt. Φυσικά και νομίζω δεν έχει και πολλές ελπίδες. Όχι, δεν έχει. Τέλος. Παιδιά, επιτέλους φτάσαμε στη Lavender Town. Η Lavender Town είναι η πόλη του μυστηρίου και του φαντάσματος. Πραγματικά ήταν πανέμορφο εκείνο το επεισόδιο, παιδιά. Άμα θυμάστε, τώρα θα σας χτυπήσει το νοσταλγιόμετρο κόκκινο. Παιδιά, θυμάστε που είχαμε παίξει, που είχαμε δει στο Season 1 φυσικά, το επεισόδιο με τη Maiden, με τον Ghastly. Ακούστε αυτή τη μουσική. Τι υπέροχο, τι υπέροχο. Ένα Cubone. Ένα Cubone, ανεβαίνει στο Lavender Tower. Και από πίσω το Caterpie. Πόρε φίλε, τι ωραίο που το έχουν κάνει. Ο Caterpie ακολούθησε. Αυτό το κοριτσάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γιατρεύουμε τα Pokémon. Για πάμε παιδιά, γιατρέψαμε τα Pokémon μας και τώρα πάμε να βρούμε πρώτα το Vulpix και μετά να παίξουμε με τον Gary. Λοιπόν, πάμε προς εδώ. Πάμε προς εδώ και ελπίζω στη Route 8 να βρίσκεται αυτό που ψάχνουμε. Αυτή δεν την γλιτώνουμε, οπότε επιστρέφω σε 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, εδώ σε αυτό το σημείο μπορείς να βρεις αυτά τα υπέροχα κλεφέρια, λέω, Vulpix. Αλλά τι κάνω, γιατί δεν μπαίνω απλά στο Pokédex. Παιδιά, την πατήσαμε απίστευτα άσχημα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα σας πω τι έγινε. Δεν μπορείς για κάποιο λόγο να βρεις Vulpix στην Let's Go Pikachu. Λογικά είναι exclusive της Let's Go Eevee. Και εγώ δεν το είδα και το άνοιξα ήδη το Pokédex μία φορά. Οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ... Πώς την πατήσαμε έτσι? Όχι ρε φίλε. Παιδιά, αυτό σημαίνει δεν μπορώ να πιάσω Vulpix. Οπότε τζάμπα το έβαλα στην ομάδα. Ο μόνος τρόπος τώρα να το βγάλω από την ομάδα, μια και το έβαλα, είναι να παίξω με το rival το battle μου και να σηκώσω κάρτες και να βάλω κάποια άλλα Pokémon στην ομάδα και ίσως να προσπαθήσουμε να κάνουμε με αυτά τα Pokémon Shining Hand. Φύγαμε λοιπόν, φύγαμε παιδιά. Πάμε στο Lavender Tower να πολεμήσουμε τον Caterpie. Αυτό που θα κάνω, να βάλω μπροστά τον Pikachu, γιατί συνήθως ο Caterpie βγάζει πρώτο τον... πώς το λένε, τον Pidgeotto. Πάμε λοιπόν. Είναι στον πρώτο όροφο λογικά. Είναι ένα νεκροταφείο Pokémon και νάτος εδώ είναι. Γιατί είσαι εδώ, Nidoqueen, μου ρωτάει. Αν με ρωτάει αν πέθανε κάποιο από τα Pokémon μου. Και τέλος πάντων του λέω όχι και λέει χαίρομαι που αυτή τη φορά ήμουν λάθος. Οκ, πάμε να πολεμήσουμε. Πάμε, Caterpie. Pidgeotto, το πρώτο του Pokémon. Παιδιά, έχουμε Major Battle. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολύ λίγο ανοίγουμε κάρτες. Pikachu. Πάμε, Thunderbolt. Quick Attack, ωραίος. Εντάξει, όχι αρκετά δυνατό. Εντάξει, μια χαρά. Δεν κατάφερε να αντισταθεί το Pidgeotto στο Thunderbolt και συνεχίζουμε. Charmeleon 33, παιδιά, και ο Charmeleon κοντεύει να εξελιχθεί. Fire Spin. Μ' αρέσει αυτή η επίθεση γιατί δεν μπορεί ο αντίπαλος να αλλάξει Pokémon. Να δω πόσο damage κάνει άραγε. Damage 35, accuracy 85 και το Ember
40. Όχι, δεν θα το μάθω. Συνεχίζουμε. Χωρίς fire spin. Δεν είδα ποιον θα ρίξει μετά. Θα ρίξω τον Indogreek. Ωραία, φίλε, δεν είδα τι Pokémon θα ρίξει μετά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε Indogreek. Gloom. Έπιασε Gloom. Λοιπόν, τι θα του κάνουμε. Θα του κάνουμε ένα Thrash. Επίθεση normal είναι. Ου, δεν ήταν τόσο καλό. Ω, και ξέρει και... ξέρει και Razor Leaf. Λοιπόν, να το, το Razor Leaf, είμαστε και Ground Type, αλλά είμαστε και Poison Type. Και θα κάνουμε και τρίτο Thrash από ό,τι φαίνεται. Είμαστε τυχεροί, δεν ζαλίστηκε ο Nidogreek με τα δύο Thrash. Μπόρεσε και κάνει και τρίτο, συνεχίζουμε. Τώρα ζαλίστηκε, τώρα είναι confused. Τι έχει, έχει ένα Jolteon, θα κρατήσω τον Indogreek. Jolteon, έχει εξελίξει το Eevee του. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει το Jolteon. Πολύ ωραίο Pokémon. Πολύ ωραίο Pokémon. Για να δούμε τώρα. Burn Underground. Καλό μέχρι στιγμής. Κάναμε skip το Confusion. Δεν μας πετυχαίνει με το Quick Attack. Αχ, και δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε την επίθεσή μας. Δεν πειράζει, φάγαμε δύο γύρους έτσι. Μας κάνει εδώ όμως το Quick Attack. Έλα, ναι ρε φίλε. Αυτό ήτανε. Μπαίνουμε underground, δεν θα μπορέσει να μας επιτεθεί σε αυτό το γύρο. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει που μπόρεσε και εξέλιξε το Eevee του. Και εγώ τον... Το... Και είναι και ακόμα ζωντανό. Πολύ καλό το Eevee, μπράβο. Το Jolteon μάλλον πλέον. Θα εξελίξω και εγώ το... Το Pikachu μου. Θα το κάνω Raichu, παιδιά. Θα το κάνω Raichu. Ήρθε η ώρα του. Αυτός ήταν, παιδιά, νικήσαμε τον Caterpie. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πάμε να γυρίσουμε κάρτες αφού τελειώσουμε αυτό το διάλογο με τον Caterpie. Τρομάξαμε το, ένα Cubon όταν μονομαχούσαμε. Το ξέρω, ναι, το ξέρω το Pokémon. Το Cubon είναι ένα Pokémon που φοράει ένα κρανίο στο κεφάλι του. Μοιάζει πως έψαχνε κάτι αυτό το Cubon. Μάλλον είναι στα πιο πάνω πατώματα. Πριν ανέβω το Tower. Πάω να ανοίξω κάρτες, μπας και πιάσω κανένα Pokémon. Λοιπόν, φίλοι μου, Nidogreek, αφού νικήσαμε τον rival μας, τον Caterpie, πάμε να σηκώσουμε δύο κάρτες. Πρώτα απ' όλα, βγάζουμε το Vulpix έξω από την ομάδα. Δυστυχώς, Vulpix δεν μπορούμε να σε χρησιμοποιήσουμε σε τίποτα. Είσαι exclusive της Let's Go Eevee. Και τώρα πάμε να σηκώσουμε δύο κάρτες. Λέω να σηκώσω αυτές εκεί τις δύο, γιατί θα συμπληρωθεί η στήλη. Οπότε πάμε, Πόνιτα, δεν μπορούμε ακόμα να σε πιάσουμε και σηκώνουμε αυτές τις δύο κάρτες. Λοιπόν, θα τις κάνω ταυτόχρονο reveal. 1, 2, 3. Τι λέει ρε φίλε, είναι το ίδιο Pokémon. Αλλά αυτό είναι reverse hologram, κάτσε να φέρουμε ένα sleeve. Πόρε φίλε, εντάξει, δεν με χαλάει καθόλου. Μάτσοκ, πολύ καλό, θα το βάλουμε στην ομάδα και μάλιστα θα βάλω έτσι το reverse holo. Οπότε παιδιά, αναβαθμίζεται η ομάδα μας σε shiny Μάτσοκ. Πάμε να δοκιμάσουμε τουλάχιστον να το πιάσουμε shiny. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω. Όλα όμορφα και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να το βρούμε αυτό το Μάτσοκ. Ευτυχώς είναι ακριβώς από πάνω μας στο Rock Tunnel και συνεχίζουμε, παιδιά. Α, κάτσε να βάλω και το Μάτσοκ στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει. Μάτσοκ και Μάτσοκ. Λίγο δύσκολο να τα τυχαίναμε. Παρ' όλα αυτά, όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. Τραβήξαμε δύο πάρα πολύ καλά Pokémon και μπορούμε να τα βρούμε κιόλας. Και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το όνειρο του Shiny Hunt, παιδιά. Και δεν θα ανέβω σήμερα το Lavender Tower. Θα περιμένουμε μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αλλά πάμε πρώτα να πιάσουμε το Shiny Matchup. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα πώς θα κάνουμε το Shiny Hunt. Θα μπαινοβγαίνουμε εδώ στην είσοδο της σπηλιάς. Εδώ με το που μπαινοβγαίνουμε. Ωραία, φίλε, θα μας ζητάει αυτό το πράγμα. Όχι, θα μπαινοβγαίνουμε σε κάποια σκάλα της σπηλιάς για να μην μας ρωτάει συνέχεια να κάνουμε αυτή την κίνηση, γιατί θα χάνουμε χρόνο. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνεται είναι να κάνουν έτσι όπως έγινε τώρα spawn κάποια Pokémon και εμείς θέλουμε να βγει ένα Machop. Δεν νομίζω να βγαίνουν Machamp σε αυτή τη σπηλιά, παρόλα αυτά είμαστε ok. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω.
Ένα shiny Pokémon, ρε φίλε. Και είναι Golbat, δεν μπορώ να το πιάσω. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Shining Golbat, παιδιά, και δεν μπορώ να το πιάσω. Όχι. Το έκανα. Εμφανίστηκε, παιδιά, μπροστά μου ένα Shining Golbat και μόλις δεν το έπιασα, γιατί δεν είχα ανοίξει κάρτα Golbat. Οι μόνες κάρτες από τα Pokémon που ψάχνω εδώ πέρα είναι του Charmander και του Machop. Οπότε, ή Charmander ή Machop μπορώ να πιάσω. Με λίγα λόγια, συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, οπότε συνεχίζω ακάθεκτος. Πάνω κάτω στις σκάλες και ψάχνω να βρω ένα Pokémon διαφορετικού χρώματος. Τουλάχιστον τώρα πήρατε πρέφα πώς παίζει το Shiny Hunting και το Shiny Pokémon Hunting και πόσο εύκολο είναι να βρεις Shiny Pokémon. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα καταφέρουμε να βρούμε άλλο Shiny Pokémon ή αν θα μείνουμε έτσι. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά επιτέλους βρήκαμε το Shiny που ψάχναμε. Δεν είναι ακριβώς το Shiny που ψάχναμε, αλλά είναι Shiny. Πάμε να το πιάσουμε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Είναι Shining Charmander, παιδιά. Είναι Shining Charmander. Και τώρα πρέπει να το πιάσουμε, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε. Λοιπόν, δεν θα ρισκάρουμε τίποτα τώρα εδώ. Του δίνουμε ένα Silver Raspberry και θα πάμε να παίξουμε με Ultra Ball. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όχι, όχι. Όμορφα. Ωραία. Ου, δεν είναι excellent. Ναι ρε φίλε, ναι, το πιάσαμε. Πιάσαμε ένα Shining Charmander, ρε παιδιά, ναι ρε φίλε. Ωραία φίλε, πιάσαμε Shining Charmander, δεν το πιστεύω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Black Charizard, παιδιά, Black Charizard. Θα το βάλω να μας ακολουθεί, δεν γίνεται. Συγγνώμη Charmeleon, αλλά αυτό το Charmander παίρνει αξιωματικά τη θέση σου. Και μάλιστα, δυστυχώς παιδιά, ο Charmeleon θα φύγει. Το ξέρω, τον αγαπήσαμε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, remove. Πάμε να πιάσουμε τώρα και αυτό εδώ το matchup. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, εντάξει, matchup τώρα. Θα παίξουμε μπαλίτσα με, πάμε με απλή Pokéball. Ναι, πιάσαμε και το matchup. Πω ρε φίλε, εντάξει. Έχω φάει φρίκι τώρα με το Charmander, έτσι. Οκ, πιάσαμε το matchup. Οπότε παιδιά, αυτή θα είναι η εξάδα μας. Δείτε εδώ τι ωραίο που είναι το Shining Charmander εδώ που μας ακολουθεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω, εντάξει. Αυτό παιδιά ήταν, όπως είδατε, το Shining Pokémon Hunting. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, πήρε δύο μέρες. Είχε την πλάκα του, είχε την πλάκα του. Και τώρα που πιάσαμε και ένα τέτοιο Shining μάλιστα, το matchup σαν Shining. Αλλά εντάξει, όταν βρίσκεις ένα Shining Charmander, βρήκαμε και ένα Shining Golbat, όπως είδατε, δεν το πιάσαμε. Αλλά όταν βρίσκεις παιδιά ένα Shining Charmander, είναι σχεδόν αδύνατον. Λοιπόν, για πάμε να πιάσουμε και αυτά εδώ τα Pokémon. Είναι σχεδόν αδύνατον να το αντισταθείς. Ναι ρε φίλε, πάμε για εξέλιξη, πάμε για εξέλιξη. Ναι ρε φίλε, πάμε για εξέλιξη. Πίκατσου 34, Venusaur 36, Magikarp 19 και αυτό πάει να εξελιχθεί. Charmander 22 και θέλει να μάθει Dragon Rage πάρα πολύ καλά. Για να δούμε, πρέπει, δεν θυμάμαι καν τι επιθέσεις έχει. Α, πάρα πολύ ωραία, έχει σχεδόν τις ίδιες επιθέσεις με τον Charmeleon μου, οπότε μπορούμε να του μάθουμε και ένα Brick Break και έναν έτοιμος, να είναι ακριβώς οι ίδιες επιθέσεις. Και Matchup 19. Πάμε για εξέλιξη, παιδιά, όμως. Shining εξέλιξη, κατευθείαν, στο ίδιο βίντεο. Charmander is evolving. Για να δούμε, έλα ρε φίλε, και μετά θα γίνει ένα πανέμορφο μαύρο Charizard. Δεν το πιστεύω. Πω ρε φίλε, νάτος. Ένα χρυσό Charmeleon. Πω ρε φίλε, τι όμορφο που είναι.
Δείτε εδώ τι ωραίο, έχει και αυτό το αστεράκι δίπλα του. Δείτε εδώ, δείτε τι όμορφο που είναι που μας ακολουθεί το Shining Charmeleon. Πόρε φίλε, τι ωραία που είναι. Δηλαδή το Shining Hunting μπορεί να παίρνει τόση ώρα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Όπως είδατε, βρήκαμε δύο Shining. Α, αυτό δεν το έχουμε πιάσει. Όπως είδατε, βρήκαμε δύο Shining Pokémon, οπότε δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αν θυμάμαι καλά, το Shining Hunting στην Let's Go Pikachu και στη Let's Go Eevee είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι η κασέτα που είναι τόσο εύκολο μαζί με την Sword and Shield. Οπότε, ναι. Οπότε, εντάξει, νομίζω άξιζε σε αυτή την κασέτα να δοκιμάσουμε λίγο Shining Hunting. Δεν είναι όπως τις παλιές κασέτες που πραγματικά σου έτρωγε τη ζωή σου να βρεις ένα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Την επόμενη φορά θα πάμε προς το τέταρτο έμβλημα και φυσικά θα πάμε να κατατροπώσουμε, αν ισχύει το ίδιο σε αυτή την κασέτα, και την ομάδα Team Rocket, την ομάδα Πύραυλος. Παιδιά, ευχαριστώ για όλο σας τον χρόνο. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια!